ανοίξουμε και αυτό εδώ. Τώρα πέρασε η ανθοφορία στο Ρίκι, γιατί αυτή την εποχή υπάρχει αρκετό Ρίκι. Την άνδρο το ονομάζουμε Αλεκάτι. Και αν προσέξετε τα βουνά είναι κόκκινα. Περίπου αρχές με μέση Οκτωβρίου αρχίζουμε και τριγάμε τα μελίσια. Αυτό είναι μέλι ρίκι, ρικόμελο. Πάρα πολύ καλό μέλι. Της άνδρου είναι ένα από τα καλύτερα μέλια. Έχει και κάριστο. Και η Βόρεια Ελλάδα. Αυτά τα μελίσια τώρα είναι η δεύτερη φορά. Έχουμε τριγίσει και πρώτη φορά. 15 Σεπτέμβρη φέτος, λόγω για την βροχοπτώσεων που έκανε, τριγίσαμε 15 Σεπτέμβρη. Το γόνος είναι αυτό εδώ το κυκλικό που γίνεται. Ναι. Πρέπει να βγει η μέλισσα, να βάλουν μέλι και μετά θα το πάρουμε. Σε 10 μέρες θα το έχουμε πάρει. Καθαρό μέλι. Όπως είναι από αυτή την πλευρά εδώ. Άσπρο, άσπρο. Θα επανέλθουμε. Η μελίσσα σε κομική χειρισμή είναι λιγάκι δύσκολη. Αυτά εδώ θα τα μεταφέρουμε σε καταστάσεις στην αποθήκη στο σπίτι και μετά θα τριγηθούν εκεί. Είμαστε στο χωράφι το οποίο κάναμε το τριγητό, πήραμε τα πλαίσια από εκεί τα οποία ήταν γεμάτο μέλια και τα φέραμε εδώ στο εργαστήριο. Τα πάμε πάνω εκεί και τα απελεπίζουμε. Απελεπισμός. Έχουν όλα γόνα και καθαρίζω και γυρίζω, πάω και στα χωράφια και τριγάμε και κουβαλάμε τα πάντα. Το 70 από τότε που παντρεύτηκα είχε ο πεθερός μου μελίσια, μετά τα ανέλαβε ο σύζυγός μου, ο γιος του, ο Πέτρος ο Βιδάλης και από μετά τα έχει αναλάβει ο γιος του, ο Νίκος ο Βιδάλης. Και μετά το τοποθετούμε μέσα στη φυγόκεντρη βαρέλα. Παίρνει 4 πλαίσια και έχει 2 κινήσεις, είναι αυτόματο, το γυρίζουμε εμείς. Μία από τη μια πλευρά, μία από την άλλη. Αυτό είναι ηλεκτρικό. Τα παλιά τα χρόνια είχαμε τις χειρός. Με το χέρι το γυρίζαμε. Ετούτο είναι ηλεκτρικό. Παίρνουμε το μέλι με το μέλι του εξαγωγέ και το βάζουμε εδώ στο βαρέλι. Αυτό είναι ένα δοχείο μελιού 150 κιλά. Το φυτράρουμε ξανά για δεύτερη φορά. Είναι πιο ψηλό και μετά από 2 μέρες μπορούμε και το συσκευάζουμε. Αφήνουμε 2-3 μέρες να περάσουν για να έρθει οτιδήποτε υπόλοιπο έχει μέσα ακόμα στο μέλι, να έρθει απάνω, το οποίο είναι σαν αφρός. Γέμισε. Ναι. Από όλα έχουν περάσει. Και κυψέλης και κοφίνες. Και... από το ζένιο απάνω, τις αφρουσιές που λένε, πύλινες είχαμε και έχουμε μια μέρα. Και τώρα έχουμε κοφίνια τα έχει μέσα ο Νίκος. Και πήγαινα. Έλα, βάλτε να γυρίζει. Εδώ δεν το παίρνει. Μια μέρα που φτάσουμε και την άλλη μέρα πίσω. Κάθε χρόνο έχουμε 2 ανθοφορίες εδώ στο νησί. Τέλος Ιουλίου τριγάμε το Τιμάρι και η δεύτερη είναι το Ρίκι. Σεπτέμβρη. Μέχρι 15 Οκτώβρη τριγάμε το Ρίκι. Εκείνα τα χρόνια βγάζουμε και τον χρόμενο. Στο Πάσχα που ανθίζουν και οι λεμονιές και οι πορτοκαλιές. Από αυτό γίνεται το ανθόμελο, από τα άνθη των λουλουδιών.
Βέβαια τώρα δεν υπάρχουν λεμονιές. Όπως υπήρχαν. Όσο πάνε ξεραίνονται και τις βγάζουν και δεν υπάρχει αθοφορία. Μόνο λουλουδιών, όχι λεμονιές και πορτοκαλιές είναι λίγα. Αυτά είναι απελεπίσματα λέγονται. Ναι. Από εκεί δημιουργούμε το κερί. Το βάζουμε στραγγίζι, το φιλτράρουμε. Φεύγει το μέλι όλο και μένει το κερί. Το βράζουμε μέσα σε ένα ειδικό δοχείο. Κεροτής λέγεται αυτός. Το βάζουμε μέσα και μας βγάζει το κερί. Και το δίνουμε και παίρνουμε τις κυρίθρες. Έτσι μα αυτά. Και σκέτος σου βάζει σκόλια, δηλαδή. Μετά τα πλαίσια αυτά τα παίρνουμε και τα συντηρούμε μέσα σε ειδικό δωμάτιο για την επόμενη χρονιά να τα χρησιμοποιήσουμε πάλι. Τα βάζουμε σε ειδικό δωμάτιο να προστατεύονται από το κυρόσπορο. Αποσφυρωμένο δωμάτιο. Αν μείνει εδώ... Σε δύο μέρες είναι. Το καταστρέφει ένα είδος κάμπια. Είναι πεταλούδα, γεννάει και το καταστρέφει. Γιατί είναι δύσκολο να ξαναβάλεις καινούργια πλαίσια και να ξαναφτιάξεις πάλι ένα πλαίσιο το οποίο ήδη το έχει χτισμένο. Αυτό είναι ένα πλαίσιο. Αυτή είναι η κυρίθρα. Τη βάζουμε εδώ και είναι το ξεκίνημα για να χτίσει η μέλισσα. Το τοποθετούμε μέσα στην κυψέλη. Η κυψέλη έχει δύο όροφους. Ο πρώτος όροφος είναι εκεί που αναπτύσσεται η μέλισσα και η βασίλισσα. Γεννάει, γονοφωλιά κτλ. Από εκεί και πέρα στην ανθοφορία προσθέτουμε έναν όροφο, ένα πάτωμα με 10 πλαίσια, τα οποία αυτά τοποθετεί το μέλι, η μέλισσα. Εμείς το παίρνουμε, το εκμεταλλευόμαστε όλοι οι μελισσοκόμοι και το παρέχουμε προς πώληση. Έχουν όλα γόντα. Αλλά εντάξει.